Αναλαμβάνω, δεν είναι η διαφορά, ενώ αυτή είναι η χαριστική βολή για τον Παναθηναϊκό. 64-77 με τον Σπανούλη να κάνει το συν 13 και να γυρίζει προς την κερκίδα. Εδώ δείτε το τρίποντα από τον Σπανούλη και τη συνέχεια. Ο Σπανούλης, ο οποίος έχει 12 πόντους, τους 10 στο δικό του, στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ υπάρχει εισβολή. Υπάρχει... Πώς μου, δεν κατάλαβα. Πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, εκεί μπήκαν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Και αμέσως οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν στα αποδυτήρια. Μαζί με τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Καλησπέρα σας. Έχουμε παίξει 38,5 λεπτά. Δεν έχει γίνει τίποτα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος σήμερα ήταν άψογος. Δυστυχώς η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει όσο καλά όσο έπρεπε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και άξιζε να κερδίσει. Συγχαρητήρια για την αγωνιστική του εικόνα. Από εκεί και πέρα όμως όλη η Ελλάδα είδε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πλουτίσει από το χώρο του μπάσκετ. Πρέπει να έχει 20-30 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Υποτίθεται ότι είναι παράδειγμα για τα μικρά παιδιά που έρχονται να παρακολουθήσουν μπάσκετ. Και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε έναν αγώνα γιορτή με 20.000 πρωτομαγιά. Αντί να φύγει ο κόσμος, έκατσε στην Αθήνα να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα του. Και έρχεται ένας τυποτένιος, ένας ελεηνός τύπος να μαυρώσει όλη αυτή τη γιορτή. Επειδή 25 φορές έχει έρθει μέσα στο ΆΚΑ και έχει φύγει με σκυμμένο το κεφάλι, έχει φύγει με την ουρά στα σκέλια χαμένος, έρχεται και επειδή κατάφερε μία φορά να κερδίσει, να μας κάνει έτσι τα αυτιά του. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, κάνω έκκληση στον κύριο Κοντονή, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας, αυτόν τον άνθρωπο να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά, για να μπορέσει ο χώρος μας, ο χώρος τον οποίο επενδύουμε, ο χώρος με τον οποίο θέλουμε να συνεχίσουν να έρχονται επενδυτές, γίνεται επένδυση στην ΑΕΚ, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ. Με αυτές τις κινήσεις θα διώξουμε όλο τον κόσμο. Θα φύγουμε και εμείς οι ίδιοι που βάζουμε τα λεφτά μας και δεν θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι να επενδύσουν. Αυτό το μπάσκετ θέλουμε. Αυτή την ατμόσφαιρα. Γιορτή ήταν σήμερα. Ήρθε ο Ολυμπιακός και κέρδισε δίκαια. Μπράβο του. Ο Σπανούλης δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα. Δεν έχει χώρο στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ελπίζω πραγματικά κάποιος να βρεθεί να τιμωρήσει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι κρίμα που έγινε σήμερα. 20.000 κόσμος δεν έπεσε ένα κέρμα. Σε δύσκολες εποχές ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο να βγάλει την έντασή του, δυστυχώς, να χαμογελάσει, να κερδίσει ή να χάσει. Οι αγώνες κερδίζονται ή χάνονται. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν αθλητή. Τους έχουμε κερδίσει τους Ολυμπιακούς με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Ποτέ δεν είδα έναν αθλητή του Παναθηναϊκού είτε εδώ μέσα είτε στο ΣΕΦ να προκαλεί. Και έρχεται ο κύριος Σπανούλης να προκαλέσει εδώ μέσα. Είναι ντροπή του. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ.